Για όσους δεν το έχετε πληροφορηθεί, πέρα από την Αττική καίγεται και η Ρόδος εδώ και αρκετές μέρες και δυστυχώς οι εικόνες θυμίζουν μάτι. Πριν πάμε να δούμε όμως τα βίντεο από εκεί, το ρεπορτάζ του Μέγα και βίντεο που έχουν τραβήξει οι ίδιοι οι τουρίστες και μας βλέπουν όλοι τα χάλια μας, ο Πρωθυπουργός που επέλεξε το 41% βρήκε το χρόνο να επισκεφτεί το πρωί την αεροπορική βάση της Ελευσίνας, τα Καναντέρ και να συνομιλήσει με τους πιλότους και παρά τις καταστροφές και το χαμό, δεν θα δείξω τι παρουσίασε η ΕΡΤ ή τι ανέβασε ο ίδιος στο TikTok τις λαλακίες. Ο άνθρωπος, εκτός τόπου και χρόνου, βρήκε το στένος παρά τις καταστροφές να αστειευτεί με τους πιλότους, Για πάμε να δούμε τη δήλωση. Παιδιά εδώ πέρα τώρα είναι εδώ πέρα. Τα παιδιά φύγουν, θα φύγουν, ναι. Ναι. Θα φύγουν, οι δύο θα φύγουν για να δείτε σε λίγο. Ναι. Ποιος πάει. Εκεί στην Δυτική Πελοπόννησο μονίμως μας βγάζει, δουλίτσα, Ναι. Μας βγάζει δουλίτσα η Πελοπόννησος, έχει φωτιές, μας δίνει ψωμάκι. Γελάει το ζαβό. Έχει πάντα πρόβλημα η Πελοπόννησος. Παιδιά, τι κάνετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Ευχαριστούμε. Η Πελοπόννησο μονίμως μας βγάζει δουλίτσα. Ναι, έχει πάντα πρόβλημα η Πελοπόννησος. Ήταν η εντύπωσή μου ή οι πιλότοι τον είχαν γραμμένο κανονικά. Λέει τι θέλει εδώ ο λαλάκας. Θα μου πεις για το βίντεο ήρθε. Τι ψηφίσατε ρε Μαλουά. Μάλλον θα του δώσανε πάλι τα χάπια και τον βγάλανε για τις φωτογραφίες και τα βίντεο. Πάμε τώρα στα σοβαρά της υπόθεσης. Να δούμε το χαμό. Η φωτιά έχει φτάσει σχεδόν θάλασσα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στη Ρόδο. Κόλαση. Και εγώ τα ξενοδοχεία, Και ωραία ξενοδοχεία. Σταμάτα, τους πάρουμε! Σταμάτα! Come here! Περίμενε φίλε, πρέπει να τη σώσουμε! Live here! Your life! Live your myth in Greece, Πάμε να δούμε γιατί η φωτιά έχει φτάσει στη θάλασσα και θυμίζει μάτι. Από τους ίδιους τους τουρίστες, οι οποίοι ανεβάζουν βίντεο και φωνάζουν βοήθεια, βοήθεια, δεν έχουμε δει αστυνομία, πυροσβεστική, αεροπλάνα, τίποτα. Πάμε να δούμε από πολίτη ντόπιο της Ρόδου. Τραγικές στιγμές. Come to Greece για να τη βρεις. Από ό,τι διαβάζω έχουν σταματήσει, έχει πέσει εντολή να μην δείχνουν τα κανάλια ρεπορτάζ με τις φωτιές, ειδικά τώρα που σταμάτησαν εδώ στην Αττική. Τώρα ο Μέγα έβγαλε ένα ρεπορτάζ. Πάμε να δούμε ότι εδώ και 4-5 μέρες δεν υπάρχει πυροσβεστικό κάτω στη Ρόδο. Θα μου πεις εδώ δίπλα στη Μάδρα, δίπλα στην πυροσβεστική και δεν υπήρχαν, θα υπήρχαν στη Ρόδο.
από τις φλόγες όταν σχεδόν ακούμπησαν το αυτοκίνητό τους. Μεταφέρονται πλωτός από θαλάσσεις σε ασφαλή σημεία στο κέντρο του νησιού. Κύριε Σταυρόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ναι, επίσης, ελπίζω να πάνε όλα καλά για το νησί σας. Ναι, ναι, ολοκληρώστε. Ναι. Ευχαριστούμε. Επίσης θέλω να σας πω ότι η φωτιά καίει το νησί εδώ και 5 μέρες και σήμερα είδα τα πρώτα ελικόπτερα να έρχονται. Και επίσης δεν είναι όλα ελληνικά, ήρθαν από Ιορδανία, από Βουλγαρία και από άλλες χώρες. Ναι. Και από ό,τι ξέρουμε... 5 μέρες και εγώ είμαστε και σήμερα άρχισαν. Οι μόνοι που πάλευαν ήταν οι πυροσβέστες και οι ανθρώποι που απλά πήγαν να βοηθήσουν, οι εθελοντές. Καμία βοήθεια. Και σήμερα πέρασε και τον κεντρικό δρόμο. Και σήμερα, αφού καίγονται τα ξενοδοχεία, ξύπνησαν να κάνουν κάτι. Ήρθαν ελικόπτερα και αεροπλάνα. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ελπίζουμε να τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά άμεσα και να μην κινδυνεύσει καμία ανθρώπινη ζωή. Είστε τυχερός κι εσείς και οι δικοί σας άνθρωποι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, ακούσατε, τόσες μέρες και η φωτιά. Τώρα ήρθανε τα ελικόπτερα, μετά από 4-5 μέρες. Και με όλα αυτά, ο άλλος πήγε κάτω στα Καναντέρ στους πιλότους και βρήκε ευκαιρία να αστειευτεί με όλα αυτά που ζούμε. Εντάξει. Ίσως ακόμα δεν του έχουν τα χάπια που του έχουν δώσει, ακόμα δεν έχουν χτυπήσει, γι' αυτό έχει παρεστήσεις. Δεν ξέρω ποια είναι η δικιά σας άποψη. Γράφετε την ελεύθερα κάτω στα σχόλια. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε.